Αλλάζουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στο θέμα της Ακρινής. Ερώτηση στη Βουλή για την Ακρινή κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς ζητάει ο κύριος Παπαδόπουλος από τον κύριο Σκρέκα και αν είχαμε και κάποια απάντηση από τον Υπουργό. Κύριε Βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Καταρχήν, να δούμε λίγο. Καταθέσατε μια ερώτηση στον Υπουργό, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, όσον αφορά για τη μετεκατάσταση της Ακρινής. Είδαμε σήμερα και μια παρέμβαση των συναδέλφων σας του Κινάλ που σας αφήνουν εχμές, όχι εσάς αλλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για πείτε μας λίγο, πού βρισκόμαστε στο θέμα της μετεκατάστασης? Γιατί τίνει να γίνει το γεφύρι της Σάρτας το θέμα της Ακρινής, κύριε Βουλευτά. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία φανεί αναξιόπιστη απέναντι στο νόμο 39-37 του 2011, το οποίο έχει καταθέσει. Ναι. Ο νόμος αυτός έλεγε ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί η μετεκατάσταση μέχρι 31 Τρίτου του 2021. Δυστυχώς δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τα 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ απέδειξαν ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη κοροϊδία προς τους κατοίκους Ακρινής. Θεώρησα λοιπόν υποχρέωσή μου και αυτονόητο να ρωτήσω τον Υπουργό τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Ναι. Το Υπουργείο έχει υποχρέωση να απαντήσει και να μας πει τι θα γίνει με την Ακρινή, αν έχει άλλη πρόταση να καταθέσει. Και πιστεύω ότι αυτή η ερώτηση καλύπτει πλήρως ό,τι ακριβώς υπάρχει. Επίσης, γνωρίζω ότι ο Περιφερειακός Σύλλογος Ακρινής έχει κινηθεί νομικά. Ναι, έβγαλαν μια ανακοίνωση σήμερα ο πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος, ο κύριος Πουτακίδης, αναφέρεται σε εσάς και λέει ότι έχει κινηθεί νομικά δικάσιμος 6 Σεπτεμβρίου του 2021. Εντάξει, δεν περιμέναμε τον κύριο Πουτακίδη να μας το πει, αυτό το ξέρουμε ότι έχουν κινηθεί. Αλλά το κάθε πράγμα γίνεται στην ώρα του. Βέβαια, μαθαίνω ότι μετά την επιστολή αυτή έκανε συνάντηση ο κύριος Σκρέκα σήμερα με τον Δήμαρχο Κοζάνης. Ναι. Και με το τοπικό συμβούλιο της Ακρινής, χωρίς να παρευρεθεί ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Δεν έχω ενημερωθεί τι έχει συζητηθεί ακόμη, γιατί νομίζω τώρα πριν από λίγο τελείωσε. Ναι, ναι. Έχω την αίσθηση από λίγα πράγματα που μπόρεσα να καταλάβω μέχρι τώρα ότι υπάρχει και δεύτερη πρόταση του Υπουργείου. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο όμως, γιατί δεν ξέρω ακόμη. Εσείς πάντως θα πιέσετε. Θα πιέσετε, γιατί διαβάζω. Η ερώτηση. Ναι, ρωτάτε τον Υπουργό. Ρωτάτε τον Υπουργό. Αν προωθήσετε προς ψήφιση μια τροπολογία που θα παρατείνει μια νέα αποκλειστική ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετεκατάστασης ή κάποια άλλη λύση. Αυτό είναι το πρώτο που ρωτάτε στον κύριο Σκρέκα. Αυτό ακριβώς είναι. Ή πρέπει να γίνει τροπολογία λοιπόν και να μετατοπιστεί με η μετεκατάσταση, ή πρέπει να μαθεί το Υπουργείο αν έχει άλλη πρόταση να κάνει. Μάλιστα. Και από εκεί πέρα και οι φορείς, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως είναι το Τοπικό Συμβούλιο της Ακρινής, και όλοι οι φορείς του νομού θα πάρουν θέση να δούμε πώς θα κινηθούμε. Μάλιστα. Αλλά θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει αυτή η ερώτηση για να ταρακολουθούν λίγο τα νερά, που νομίζω ότι ήταν και θολωμένα και στάσιμα. Μάλιστα. Έχουν περάσει 7 μήνες από την ανάληψη της ηγεσίας του καινούργιου υπουργού. Πρέπει να ξέρουμε πού κατευθύνεται το Υπουργείο και ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησης για το χρονίζον θέμα της Ακρινής. Μάλιστα, πάντως είδαμε και μια σκληρή επίθεση σήμερα συναδέλφων σας βουλευτών του Κινάλ, του κυρίου Κεγκέρογλου, προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το ΣΥΡΙΖΑ, εμπεγμό για τους κατοίκους της Ακρινής τόσα χρόνια. Μιλάνε για εμπεγμό, τους εμπέζατε. Θέλω να είμαι σοβαρός και αντικειμενικός. Η λάθος διαδικασία οφείλεται σε όλες τις κυβερνήσεις. Ναι. Και θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να έχει ξεκινήσει, θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να το έχει ξεκινήσει, θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν και 4,5 χρόνια, να το έχει ξεκινήσει και να το έχει λύσει. Άρα, θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών δεν χειρίστηκαν το θέμα της Ακρινής όπως έπρεπε και όπως επιβαλόταν, για να είναι συνεπείς απέναντι στους κατοίκους Ακρινής. Ένα χωριό το οποίο έχει μείνει πάντα πίσω, γιατί λέγαμε να γίνουν οι δρόμοι, όχι να μην γίνουν οι δρόμοι, τώρα θα γίνει μετεκατάσταση. Να γίνει το αδραυτικό, όχι να μην γίνει το αδραυτικό, θα γίνει μετεκατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν φέρναν την Ακρινή σε ένα τραγικό σημείο. Έχει υποχρέωση σήμερα η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει την πρόθεση να προχωρήσει, γιατί το έχουμε ακούσει αυτό και μας το έχουν πει, να προχωρήσει σε λύση. Mm. Θέλουν να μας πούν ποια είναι η λύση λοιπόν. Και δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε κανέναν. Αυτές οι αποσπασματικές όμως ενέργειες να γίνονται συναντήσεις με τους υπουργούς, μισή να είναι και μισή να μηδενίστε, και αυτό
Δεν είναι σε εισαγωγικά σοβαρό όμως. Κάποιοι πάνε, κάποιοι δεν είναι. Αν δεν πάτε κοινά όλοι μαζί, έχετε μια κοινή γραμμή και μια πορεία, κύριε Βουλευτά. Αυτό είναι θέμα καθαρά το πώς το σκέφτηκε ο Υπουργός. Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Μάλιστα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει είναι, και ελπίζω τις επόμενες ώρες να το ξέρουμε, να μας πει το Υπουργείο και ο Υπουργός Ενέργειας τι προτείνει για να ξεπεραστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα και αναξιοπιστία του κράτους απέναντι στους συμπολίτες μας στην Ακρανή. Αυτό με ενδιαφέρει. Ωραία. Και αυτό ήθελα να κάνω την ερώτηση. Είστε σίγουρος ότι θα βρεθεί λύση? Κοιτάξτε, ελπίζω και εύχομαι να βρεθεί λύση. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα και με αφορμή που σας φιλοξενώ, θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο. Είμαστε αυτές τις μέρες σε μια δύσκολη κατάσταση, με ανεξέλεκτες φωτιές σε όλη τη χώρα, κύριε Βουλευτά, και εδώ στη Δυτική Μακεδονία, μια τραγική εικόνα. Εντάξει, είναι μια πολύ άσχημη και δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς την έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν. Είναι αλήθεια ότι οι άνδρες της πυροσβεστικής και γενικά των σωματείων, των αφού βοηθάνε όλοι, έχουν δώσει τον καλύτερο τους εαυτό. Νομίζω ότι οι φωτιές όλες αυτές που σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν μπορώ να θεωρώ να πιστέψω ότι είναι κάτι τυχαίο. Υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, αλλά φωτιές σε όλη την Ελλάδα δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο. Ελπίζω και εύχομαι ο Θεός να μας βοηθήσει να πάνε όλα καλά, να ξεπεραστεί η ζωή και γρήγορα, χωρίς ανθρώπινες απώλειες, που είναι το σημαντικότερο. Όπως επίσης σημαντικό είναι να μην υπάρχουν και υλικές απώλειες. Γιατί όλα αυτά επιβαρύνουν τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά και το κράτος. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα διατηρήθηκε χωρίς να έχουμε ανθρώπινες απώλειες, που είναι πολύ σημαντικό και κέραιο σημείο. Ελπίζω να ξεμπερδεύουμε όσο γίνεται γρηγορότερα, γιατί πραγματικά με όλα αυτά που έχουν συμβεί στη χώρα δεν αντέχει άλλου τέτοιου είδους προβλήματα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση, κύριε Βουλευτά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλά.